Επικίνδυνα παιχνίδια με τη ζωή δεκάδων καρκινοπαθών παίζουν οι φαρμακευτικές εταιρείες και ο ΕΟΠΗ. Το τελευταίο διάστημα έχουν εξαφανιστεί τα πανάκριβα φάρμακα των χημειοθεραπείων τόσο από τα φαρμακεία όσο και από το νοσοκομείο του Βόλου, με αποτέλεσμα να μην γίνονται οι καθημερινές θεραπείες των καρκινοπαθών στο ογκολογικό τμήμα του Αχιλοπουλίου. Πάλι δεν έκαναν σήμερα άνθρωποι θεραπεία, δηλαδή δεν υπάρχουν φάρμακα. Τώρα ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει. Εγώ δεν μπορώ να μπω μέσα σε αυτά τα τέτοια. Φταίει η εταιρεία, φταίει το νοσοκομείο, φταίει ο ΕΟΠΗ που είπαν το φαρμακείο του ΕΟΠΗ. Ο μόνος ο οποίος δεν φταίει είναι ο ασθενής, ο οποίος έχει πληρώσει τις εισφορές του, έχει πληρώσει τις συνδρομές του, όχι μόνο τις έχει πληρώσει, τις έχει προπληρώσει και τώρα που χρειάζεται να κάνει τη θεραπεία του, το κράτος τον αφήνει ακάλυπτο. Για βάλτε στη θέση σας, μπείτε στη θέση ενός καρκινοπαθούς που πάει να κάνει τη θεραπεία του και του λένε δεν υπάρχουν φάρμακα, δεν γίνεται η θεραπεία σου. Μπορείτε να καταλάβετε την ψυχολογία, δηλαδή παίζει με τη ζωή του. Όπως αναφέρει η εφημερίδα Ταχυδρόμος, σχεδόν 50 καρκινοπαθείς αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα εδώ και μία εβδομάδα με τα φάρμακα της χημειοθεραπείας, τα οποία η ελβετική εταιρεία δεν διαθέτει στο νοσοκομείο αν δεν πληρωθεί της μετρητής. Ενώ τα συγκεκριμένα σκευάσματα που κοστολογούνται από 700 έως 3.000 ευρώ έκαστο έχουν εξαφανιστεί και από τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ και η μόνη λύση είναι να τα παραγγείλει ο κάθε ασθενής από το εξωτερικό, πληρώνοντας βέβαια από την τσέπη του το υπέρογκο κόστος. Το καρκίνος δεν είναι ότι με πονάει το κεφάλι μου και τέλος πάντων δεν έχω μια σπιρίνη, μου περάσει έτσι. Πρέπει να κάνει τη θεραπεία του ο άνθρωπος για να μπορέσει, ας πούμε, να επιβιώσει, γιατί πρόκειται για τη ζωή του. Δεν πρόκειται για οτιδήποτε άλλο. Θα πω θα είναι κάτι που θα γίνει αργότερα. Εξακολουθούμε πάντως και σήμερα να μην γνωρίζουμε πώς θα λυθεί και αν θα λυθεί δεν το πρόβλημα. Δεν ξέρω πώς θα λυθεί το θέμα, ούτε πιστεύω ότι και τη Δευτέρα δεν θα λυθεί το θέμα, γιατί δεν ξέρω. Τι θα γίνει, πρέπει να μας βοηθήσετε όλοι. Τα κανάλια, ο κόσμος, οι βουλευτές, όλος ο κόσμος πρέπει να βοηθήσουν τους ανθρώπους που έχουν άμεση ανάγκη για βοήθεια.